Μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, επαναλαμβάνω την έκκλησή μας προς την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων το 2015. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαλέξει τη μία και μοναδική σωστή πλευρά της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους σε όλα τα παιδιά της Παλαιστίνης. Εκ μέρους περισσότερων από 4.500 παιδιών που μαρτύρησαν και περισσότερων από 20.000 εφορά, τραυματίες και ανάπηρα στη Λωρίδα της Γάζης. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τα ίδια μηνύματα υπάρχουν. Η ίδια πάλι υπάρχει. Ενάντια στον εμπεριαλισμό. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους χιλιάδες σε όλο τον κόσμο που φωνάζουν να σταματήσει αυτή τη στιγμή το έγκλημα. Απαιτούμε την πλήρη απεμπλοκή της χώρας μας από το μακελιό. Και όταν πρόκειται για το δίκιο, ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό και δεν μπορεί να έχει τελειωμό. Ο θάνατος για κοπές στο Σαράγεβο πάει. Ξύπνησε στις ειδήσεις τα πλέπεις και τρως. Όταν έπαιζα μικρός με το πρώτο τον Ιντέτο στην Ινδία, η ανήλικη κουβάλα κάτσι μέτρο. Όταν έφτιανα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στην Βραζιλία φτιάχναν μέσα τα σκουπίδια. Είναι ένας άνθρωπος που τον μοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον μοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.